Σας ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου. Η Νέα Δημοκρατία είναι και για μένα η καρδιά μου. Είναι το πιστεύω μου. Πάντα έλεγα, όταν μου γκρίνιαζαν οι φίλοι νεοδημοκράτες κατά καιρούς, τους έλεγα, βρε Σύσλεο, εμείς κοιτάμε τη σημαία. Εμείς κοιτάμε τη σημαία και αυτή βλέπουμε, με αυτή προχωράμε, σε αυτή πιστεύουμε, με αυτή δημιουργούμε, με αυτή πάμε την Ελλάδα μπροστά και την πήγαμε μπροστά αυτή την τετραετία την Ελλάδα, παρά τις δυσκολίες, χάρη σε έναν άξιο ηγέτη που είχαμε. Και έχω πει σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις μου ότι είμαι βέβαιος ότι αυτή την τετραετία η Ελλάδα θα απογειωθεί. Και θα απογειωθεί γιατί έχουμε έναν ευφιέστατο, εργατικότατο, δυναμικό, πατριώτη πρωθυπουργό και θα έχουμε και μια ομάδα από πίσω που θα τον στηρίζει με όλη της την καρδιά, γιατί πιστεύουμε σε αυτόν τον αρχηγό, πιστεύουμε στην παράταξή μας, πιστεύουμε στις ιδέες μας. Οι ιδέες μας έχουν στεριώσει αυτή τη χώρα. Οι ιδέες μας αυτές λοιπόν θα την πάνε τη χώρα πολύ ψηλά. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. Δώσαμε έναν πολύ δύσκολο αγώνα. Προσωπικά έδωσα έναν ακόμα πιο δύσκολο αγώνα, με χτυπήματα κάτω από τη μέση, με πράγματα όμως που πλέον τα ξεχνάμε, τα ρίχνουμε πίσω και μου μένει μόνο η τέλεια συνεργασία που είχα με την νομαρχιακή μας επιτροπή, έτσι τη λέμε εμείς κύριε Πρόεδρε, έτσι, με τον πρόεδρο της νομαρχιακής μας επιτροπής. Πρώτη φορά σε τόσες εκλογές είδα πρόεδρο νομαρχιακής επιτροπής να τον βρίσκω μπροστά μου να μοιράζει χέρι-χέρι ψηφοδέλτια και διορισμούς στα χωριά της Φθιώτιδας. Σπύρο, μέσα από την καρδιά μου σου λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο μέρος από τη νίκη μας οφείλεται σε σένα, σε εσάς, σε όλους εσάς που συναποτελείτε αυτή την ισχυρή ομάδα, τη δυναμική ομάδα, η οποία μας κάνει να νιώθουμε και εμείς υπερήφανοι, γιατί εκεί σε εσάς βασιζόμαστε, εσείς είσαστε η βάση μας, η αμπάριζά μας. Εσάς θέλουμε να βλέπουμε μπροστά να τρέχετε και εμείς ακολουθούμε. Με όλες αυτές τις σκέψεις. Και με πολύ μεγάλη συγκίνηση, πιστέψτε με, θέλω και αυτή την τετραετία να είμαι χρήσιμος. Ο Μητσοτάκης την προηγούμενη τετραετία, Σπύρο, μου είχε πει, γιατί ο Μητσοτάκης κρατάει στατιστικά από όλα. Μου λέει λοιπόν, λέει Γιώργο, λέει βλέπω, λέει ότι είσαι από τους πιο δραστήριους βουλευτές μου. Λοιπόν, θέλω και αυτή την τετραετία να είμαι δραστήριος, να προσφέρω στον τόπο μου για να μπορέσουμε τη Φθιώτιδα να την κάνουμε πρωταγωνίστρια στην Ελλάδα που αλλάζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια και πάλι.